Πάμε να τα δούμε λίγο. Γιώργος Λαγαρίας, οικονομικός διευθυντής της γνωστής εταιρείας Μαζάρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει μια στασιμότητα, ένα τέλμα στην οικονομία. Ούτως ή άλλως, το προηγούμενο διάστημα η ανάπτυξη που υπήρξε δεν ακολουθήθηκε από μια διάχυση του πλούτου, ώστε να υπάρχει και μια επανατροφοδοτούμενη ανάπτυξη. Τα πράγματα τώρα φαίνεται ότι έχουν αρχίσει και έχουν κάτσει και στα επενδυτικά και γενικά η χώρα γίνεται δύσκολη για τους ντόπιους, για τους Έλληνες. Ναι. Κοιτάξτε, η αύξηση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος του ΑΕΠ δεν συνιστά αυτόματα βελτίωση της οικονομίας και αυτό είναι να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί κάποιοι δείκτες όπως το χρέος προς ΑΕΠ παραδείγματος χάρη οριακά να βελτιώνονται γιατί βελτιώνει το παρονομαστής που είναι το ΑΕΠ. Για το χρέος δεν έχουμε κάνει ιδιαίτερα πολλά πράγματα. Αλλά είναι πρόσκαιρο και το κυριότερο δεν αντικατοπτρίζει την οικονομία. Φανταστείτε κύριε Καλαρίτη μια οικονομία στην οποία είμαστε 10 άνθρωποι. Και ο ένας άνθρωπος, ας πούμε ο υποφαινόμενος, έχει παράγει ΑΕΠ 1 δις. Και οι υπόλοιποι όλοι παράγουν ΑΕΠ 1 ευρώ. Του χρόνου παράγω ΑΕΠ 1,5 δις και όλοι οι υπόλοιποι παράγουν ΑΕΠ 1,2-1,3 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι επειδή το ΑΕΠ της χώρας ανέβηκε 50% οι άνθρωποι νιώθουν καλύτερα. Υπάρχει και το θέμα της ισοκατανομής των κερδών. Και εκεί πέρα η Ελλάδα πάσχει. 80% των φόρων έρχονται από μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτή η διαφθορά και η φοροδιαφυγή που ακούω από τότε που γεννήθηκα και είμαι 45 χρονών μέχρι σήμερα, ακόμα έρχεται. Και καμία κυβέρνηση, ακόμα και η τελευταία που ευαγγελίζει ότι έχει κάνει βήματα, δεν έχει καταφέρει να την πατάξει. Ούτε να μπορέσει να βοηθήσει με φορολογικά έσοδα τη μεσαία τάξη, η οποία ασθημένει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον και κυριότερον, αυτό που είδα φέτος το καλοκαίρι, ειλικρινά, με έσληψε. Δηλαδή, δεν με έσληψε, με συνέσληψε. Είδα μια χώρα στην οποία, και το λέω σαν Έλληνας που ζει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ποιο είναι το μόνο κίνητρο του Έλληνα να είναι σε αυτή τη χώρα, εφόσον οι μισθοί πλέον είναι σε επίπεδα Βουλγαρίας, είναι αυτοί οι 2-3 μήνες του ελληνικού καλοκαιριού. Φέτος το ελληνικό καλοκαίρι εξαφανίστηκε για τους ντόπιους. Είδαμε πάρα πολύ ψηλές τιμές σε ακτοπλοϊκά και σε, πώς το λένε, και σε καταλήματα, τόσο μάλιστα που τα στοιχεία λένε ότι οι τουρίστες δεν μπορούν να βγουν στις ταβέρνες έξω να ξοδέψουν και πάνε και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Άρα και οι τουρίστες που έρχονται δεν είναι ικανοποιημένοι. Όσο για τους ντόπιους, πλέον είναι όλοι σε όποιο εξοχικό βρούνε και όπου βρούνε να κάνουν λίγες μέρες διακοπές. Η Αττική και η Αθήνα των 4 εκατομμυρίων δεν δίνει χώρο στους ντόπιους να πάνε να κάνουν ένα μπάνιο. Το ελληνικό καλοκαίρι λοιπόν, αυτή τη στιγμή που ήταν το ένα πράγμα που κράταγε τον οποιονδήποτε νεαρό σε αυτή τη χώρα, ο οποίος μπορεί να έχει 5 skills, εξανεμίστηκε. Τι θα κάνουν οι νέοι λοιπόν? Θα πάρουν τα διαβατήριά τους και θα φύγουν, κύριε Καλαρίτη. Και εκεί πέρα δεν μιλάμε για τα θέματα όπως αντικατάσταση πληθυσμών και τα λοιπά που έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Εκεί πέρα μιλάμε για πολύ σοβαρά θέματα, γιατί δεν υφίσταται αύξηση του ΑΕΠ χωρίς ανθρώπους μέσα στη χώρα. Το δημογραφικό είναι το μέλλον κάθε κοινωνίας. Έχουμε λοιπόν αγκαλιάσει στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων ένα πάρα πολύ βραχυπρόθεσμο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο έχει εξαιρετικά κοντά ποδάρια, τόσο μάλιστα που θα αρχίσει να γίνεται αποθητικό και για τους τουρίστες 1-2 χρόνια, αν συνεχίσουμε έτσι. Μα ήδη βλέπω, μια και το αναφέρετε, ήδη διάφορες αξιολογήσεις σε διεθνή τουριστικά και ταξιδιωτικά sites αναφέρουν ακριβώς αυτό, υψηλές τιμές και γενικά μια κατάσταση η οποία αρχίζει και γίνεται αποθητική και για τους ξένους. Και μη προσβάσιμη για τους ξένους, έτσι. Ναι, και μου το είπαν και φίλοι οι οποίοι έχουν μάλιστα αρκετά καλή οικονομική επιφάνεια, που πήγανε μερικοί, αντέξαν να πάνε οικονομικά στη Μύκονο το καλοκαίρι, μου είπαν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά εμένα περισσότερο από όλους τους φίλους μου, τους ξένους, με ενδιαφέρουν τα νεαρά παιδιά που τα βλέπω να σερβίρουν καφέδες και είναι με το διαβατήριο και το δίπλωμά τους στο χέρι. Δεν είναι συντηρήσιμη μια οικονομία. Είχα πει πολλές φορές και πολλά χρόνια το λέω ότι οριακά είμαστε μια συντηρήσιμη οικονομία και θα έπρεπε να φέρουμε πίσω αυτούς που φύγανε, οι οποίοι θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω με κεφάλαιο και με ιδέες. Mm-hmm. Αποτύχαμε να το κάνουμε γιατί δεν τους θέλουμε. Σαν οικονομία δεν τους θέλουμε, τους διώχνουμε με κάθε τρόπο.
Αυτή η περίφημη, επειδή το ξέρω προσωπική πείρα, η περίφημη νόμη που έδιναν κίνητρο επαναπατρισμού, στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Έρχεται η εφορία και σου λέει όχι. Ναι. Λοιπόν, άρα είναι νόμοι κενοί και περιεχομένου. Και όλοι όσοι έχουν επαναπατριστεί, έχουν κάνει το λάθος, συμπεριλαμβανομένου εμού, το έχουν διαπιστώσει. Ένα το κρατούμενο λοιπόν εκεί πέρα. Βλέπω λοιπόν τα νέα τα παιδιά, τους πήραν και το καλοκαίρι, πραγματικά δεν έχουν κίνητρο να μείνουν. Θα φύγουν. Θα φύγουν και οι τελευταίοι. Και τότε θα απομείνει μια χώρα γερόντων και μεταναστών από ανατολικές χώρες για να σερβίρουν καφέδες στους ξένους. Με ένα σύστημα υγείας το οποίο δεν θα είναι συντηρήσιμο, τελικά στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων πήραμε κάποια πάρα πολύ βραχυπρόθεσμα, μια πάρα πολύ βραχυπρόθεσμη οπτική της οικονομίας, η οποία φοβάμαι ότι θα την καταστρέψει και μαζί θα κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα από ό,τι κάναμε ακόμα και τη δεκαετία 2009-2019. Εδώ υπάρχει πάντως καταστολή ακόμα και της νόμιμης. Δεν αναφέρομαι στη φοροδιαφυγή, η οποία προφανώς υπάρχει και προφανώς πρέπει να ελεγχθεί. Δεν το συζητά κανείς αυτό. Είναι προφανές ότι υπάρχει φοροδιαφυγή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Στο όνομα όμως της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής καταστέλλεται και η νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπερφορολόγηση χωρίς να υπάρχει επιστροφή, χωρίς να υπάρχει αντίκρισμα. Να πεις ότι έχεις υπηρεσίες, ούτε δρόμους δεν έχεις. Οι δρόμοι της Αθήνας είναι δρόμοι τριτοκοσμικής πόλης. Η ελληνική πρωτεύουσα έχει δρόμους, ας πούμε, λέω κάτι απλό, το οποίο όμως θα έπρεπε να έχει τραβήξει την προσοχή των αρμοδίων. Δεν μπορεί η Αθήνα να είναι γεμάτη λακκούβες, τρύπες, σαμαράκια και να είναι σαν σε βιντεοπαιχνίδι που προσπαθείς να αποφύγεις παγίδες για να επιβιώσεις. Αυτό είναι ενδεικτικό αυτό. Μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά δεν είναι μικρό. Αυτό φανερώνει πολλά περισσότερα, παραδείγματος χάρη. Ξέρω ότι οδηγείται μηχανή, οπότε είσαι σαφώς πιο ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Για να είμαι τελείως ειλικρινής, εγώ είμαι περισσότερο τον μέσο μαζικής μεταφοράς, γιατί είμαι και άθλιος οδηγός. Οπότε θα πάρω το λόγο σας γι' αυτό, αλλά εγώ το βλέπω σαν γενικότερη εικόνα. Ποια είναι η εικόνα τελικά? Ότι το κράτος υπάρχει εκεί για να τιμωρήσει και ουσιαστικά για την εφορία, η οποία μάλιστα παίρνει πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, είναι τα έσοδα των φόρων για την Ελλάδα, δεν έχεις υγεία, εκτός αν την πληρώσεις ιδιωτικά, δεν έχεις παιδεία εκτός αν την πληρώσεις ιδιωτικά. Δεν έχεις ακόμα και τα απλά, τίποτα το οποίο να είναι δημόσιο και καλό. Πλέον πήραν και το τελευταίο πράγμα που ήταν το ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι μια χώρα εχθρική προς τους κατοίκους της. Και αυτό μόνο ένα αποτέλεσμα μπορεί να έχει. Πρέπει κάποια στιγμή να ανακρούσουμε πρίμνανση όλο αυτό. Και από τη μία είναι... Από τη μία είναι και βεβαίως πρέπει να υπάρξει φορολόγηση της μη μισθωτής εργασίας περισσότερο. Από την άλλη πρέπει να επιτραπεί και στους επιχειρηματίες ένα πλαίσιο να κινηθούν στο οποίο να μην απειλούνται με εξαφάνιση αν δεν φοροδιαφύγουν. Έτσι, και δεν μιλάω για τους άθλιους οι οποίοι πάνε και προσφέρουν 10 φορές πάνω την τιμή της ξαπλώστρας στην παραλία όταν κάνουν την πλειοδοσία, ώστε μετά να βάλουν 10 φορές παραπάνω ξαπλώστρες από ό,τι επιτρέπεται και να λένε αλλιώς δεν βγαίνω μάνα μου. Δεν μιλάω για αυτούς. Εγώ μιλάω για καθόλου νόμιμες εργασίες. Μιλάω για ανθρώπους που απειλούνται με ραβασάκια από την εφορία ανά πάσα στιγμή, γιατί δεν διασύνδεσες αυτό, γιατί δεν έκανες εκείνο. Είναι ένα κράτος το οποίο συνεχώς σε προειδοποιεί ότι θα σε πιάσει και ότι είναι ο εχθρός σου. Επειδή έχω ζήσει σε άλλο κράτος, στο οποίο υπάρχουν νόμοι χωρίς να υπάρχει αυτό το πράγμα, σας λέω ότι δεν είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση. Ούτε απλές πράξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ας πούμε να πουλήσεις το σπίτι σου, δεν μπορείς. Θες μήνες για να. Η γραφειοκρατία έχει, αντί να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί, έχει διωγγωθεί. Το γεγονός ότι κάποιες πράξεις και ορισμένες συναλλαγές έχουν ψηφιοποιηθεί δεν σημαίνει κάτι. Η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας δεν σημαίνει κάτι να το κάνω. Δηλαδή θα πρέπει να βγάλω το χαρτί ψηφιακά και θα πρέπει πάλι να περιμένω μήνες. Δηλαδή δεν μπορείς την περιουσία σου, δεν μπορείς να τη διαχειριστείς ούτως ώστε να παράξει πλούτο. Ή θα σε υπερφορολογήσει ή θα σου απαγορεύει μέσω εμποδίων να την πουλήσεις ή να την εκμεταλλευτείς. Θα σου βάλει σοβιετικού τύπου κατάσταση έτσι. Προχτές πήγα να βγάλω ένα διαβατήριο για τη Λίλη, την εξάχρονη κόρη μου. Καθίσαμε λοιπόν και περιμέναμε στα σκαλιά ενός αστυνομικού τμήματος στο μεταξουργείο μισή ώρα με ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν, γέρους ανθρώπους δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν από τη ζέστη. Όλες οι σκηνές που ζουν από τη δεκαετία του 80 εκεί πέρα είναι. Πηγαίνω λοιπόν εγώ μέσα στον αστυνομικό και μου λέει: θέλω να το εκτάσει, παρακαλώ. Ρώτησα εγώ, αν και είχα την κανονική,
Λέω να σας δώσω την ταυτότητα που έχω στο wallet, το οποίο θεωρητικά το κράτος πρέπει να αποδεχτεί. Α, μου λέει, όχι, καλύτερα άμα είστε την κανονική, λέει, η άλλη μου προκαλεί προβλήματα. Mm. Λοιπόν, άρα ό,τι και να ψηφιοποιήσουμε, δεν έχει αντίκρισμα τελικά στη δημόσια υπηρεσία, ακόμα και στην αστυνομία που υποτίθεται ότι είναι εκεί πέρα για την επιβολή και την εφαρμογή του νόμου. Πώς θέλω να καταλήξω με όλα αυτά, κύριε Καλαρίτη. Το καλοκαίρι ήταν το τελευταίο μας πράγμα σε αυτή τη χώρα. Ήταν, είναι βαριά να βιομηχανία και ήταν το τελευταίο πράγμα που κρατούσε τους Έλληνες σε αυτή τη χώρα. Και αυτό το καλοκαίρι, περισσότερο από ποτέ στα 45 μου χρόνια, είδα πλέον ότι το δώσαμε, το ξεπουλήσαμε. Ναι. Το λένε πάρα πολλοί συνομιλητές μας εδώ και ο ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, νησιωτικής και υπηρετικής που πήγαν φέτος, μεταφέρουν αυτή την εικόνα την οποία περιγράφετε κι εσείς. Υπάρχει μια παράνοια, ένα άλλο πρόσφατο από γνωστή μου οικογένεια. Ήταν στην Ολλανδία. Για χρόνια εργαζόταν ο πατέρας εκεί. Αποφάσισαν να επιστρέψουν. Ήρθαν με αυτοκίνητο, πήγαν να το περάσουν κταίο. Έφεραν λέει πίσω το αυτοκίνητο, περί αυτού πρόκειται έτσι. Πήγαν να το περάσουν κταίο και του είπαν ότι πρέπει να το περάσουν κταίο στην Ολλανδία πίσω και μετά εδώ. Δηλαδή, εδώ μιλάμε. Δηλαδή, τι διαφορετικό, μια παράνοια έτσι, και μια γραφειοκρατία η οποία είναι απλά εχθρική και τυραννική. Γιατί να πρέπει να επιστρέψει στην Ολλανδία, να το περάσει κταίο στην Ολλανδία και μετά δεν θα το περάσει εδώ. Λες και άλλα μηχανήματα ή άλλη διάγνωση κάνουν στην Ολλανδία. Αυτά λοιπόν τα μικροπράγματα, που δεν είναι καθόλου μικροπράγματα γιατί είναι μεγάλα να θεριστούν, καθιστούν τη χώρα, όπως είπατε, απαγορευτική και αποθητική πλέον για τους Έλληνες. Και μη άρα τι θα κάνουμε, ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Μεγαλύτερη μετανάστευση, ιδιαίτερα στους νέους στα υπόλοιπα χρόνια. Όλο αυτό το brain gain και τα λοιπά θα αποδειχθεί μία φως. Κάτι και δεν υπάρχουν νούμερα που να υποστηρίζουν. Retrain θα γίνει. Ναι, ακριβώς. Οποιοςδήποτε έχει skills θα φύγει. Θα καλλιεργήσουν μία γενιά Ελλήνων οι οποίοι δεν θα έχουν skills ακριβώς για να σερβίρουν ευθύνους καφέδες. Και ουσιαστικά θα πάμε σε καταστάσεις που θα τις δει κανείς σε κάποια νησιά της Καραϊβικής με πλούσιους τουρίστες και τεράστια απόσταση με τους ντόπιους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η Ελλάδα, σας λέω ειλικρινά, νομίζω ότι απέτυχε να διαχειριστεί και την οικονομία της, απέτυχε να διαχειριστεί και την κοινωνία της την ίδια και δεν έχουμε δει ακόμα την αρχή των συνεπειών αυτού του πράγματος. Ο λόγος του χρέους προς ΑΕΠ, ακόμα και το ΑΕΠ το ίδιο και τα πρωτογενή πλεονάσματα, σε μια τέτοια Ελλάδα δεν είναι συντηρήσιμα. Και η τελευταία ελπίδα των Ελλήνων, έτσι όπως δείχνει το πράγμα, είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε τη διακυβέρνηση της χώρας να λάβει κάποιος άλλος. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στην πορεία. Γεώργιος Λαγαρίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση.